Είναι η μεγάλη χαρά που φιλοξενήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας μας, στη Champions Soccer Academy, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, τον Διευθυντή Υποδομών της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών και υπεύθυνο των Δικτύου Ακαδημιών του Ατρόμητος Αθηνών, ο οποίος έχει έρθει αυθόρμητα στην Ακαδημία μας, έχει δει όλα τα παιδιά να προπονούνται, έχει δει τον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας και έχει κατά κάποιον τρόπο ελέγξει κατά πόσο η Ακαδημία μας δουλεύει σύμφωνα με τις νόρμες, σύμφωνα με τις εντολές, σε εισαγωγικά, που δίνονται από το πρόγραμμα και την τεχνολογία, το Soccer School του Ατρομήτου. Ο κύριος Αποστόλου, εκπροσωπώντας μια πολύ μεγάλη ΠΑΕ, μια πολύ μεγάλη ομάδα του Ιδρυτικού Ποδοσφαίρου, των Ατρόμητων Αθηνών, επισκέφτηκε εμάς μια ακαδημία η οποία προσπαθεί κάτω από την σκέπη του Ατρομήτου να διδάσκει τα παιδιά ποδόσφαιρο, να διδάσκει στα παιδιά το ήθος, την αθλητοπρέπεια και πάνω απ' όλα την αγάπη και προς το άθλημα και προς το συνάνθρωπο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ο κ. Αποστόλου μας είχαμε την τιμή να είναι για δύο μέρες συνεχόμενοι μαζί μας, για να είναι πάρα πολλές ώρες στα γήπεδα μαζί με τους προπονητές μας, να παρακολουθήσει όλες τις προπονήσεις, να έχει άποψη πλέον για το κάθε παιδί της Ακαδημίας και μιλώντας και μαζί του, θέλει κάποια παιδιά να πάνε στην Αθήνα σύντομα για να περάσουν μέσα από προπονήσεις της ομάδας του Ατρομήτου και κυρίως παιδιά από την ΚΑΠΑ 13 και μικρότερες ηλικίες, αλλά και κάποιους από την ΚΑΠΑ 15, έτσι να συνεχίσουμε την παράδοση που θέλει τον Ατρόμητο από το δίκτυο σχολών να παίρνει ποδοσφαιριστές στο προπονητικό του κέντρο και στις ομάδες του. Ο κύριος Αποστόλου και το δίκτυο σχολών στην καθημερινή χρονιά έχουν πάρει αρκετά παιδιά από ακαδημίες συνεργαζόμενες στις ΚΑΠΑ 13, ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 17 του Ατρομήτου, ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πλαισιωθεί και από αυτά τα παιδιά και βγάζουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχουν και επιτυχίες. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Ακαδημία, δεν έχουμε παρά να τον ευχαριστήσουμε για την κάθοδο του στο νησί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί του, καθώς επίσης και με τον κύριο Ευάγγελο Πεκρή, όπου υπολογίζουμε κατά το τέλος του άλλου μηνός να κάνουμε και τα αργομετρικά και τις αξιολογήσεις, ώστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο πλάνο του Ατρόμητος Soccer School.